Πήγα στο νοσοκομείο της Πάφου. Υπάρχουν απαράδεκτες καταστάσεις. Μετέτρεψα ντουλάπα σε δωμάτιο για να βάλουν ασθενείς. Τι κάνανε? Ντουλάπα μετέτρεψα σε δωμάτιο για να βάλουν μέσα έναν ασθενή. Γιατί δεν υπάρχει χώρος. Δεν λέω ότι φταίνει οι άνθρωποι, να μην παρεξηγούμε. Η ανάγκη όμως. Δεν υπάρχουν υποδομές, δεν υπάρχουν τα απαραίτητα κονδύλια. Μα αυτή είναι η εικόνα που θέλουμε να παρουσιάσουμε. Όμως. Αυτό λέμε. Πρέπει να βρούμε τους τρόπους και εμείς έχουμε εισηγηθεί συγκεκριμένους τρόπους για να μαζέψουμε και άλλα χρήματα για να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε αυτές τις υποδομές. Και παραλαμβάνω για να μην παρεξηγούμε. Μακάρι να εφαρμοστεί το ΓΕΣΥΝ αύριο και εμείς θα το υποστηρίξουμε. Αλλά αυτά που διαπιστώνουμε σήμερα πρέπει να διορθωθούν σήμερα, όχι μετά από 15 χρόνια. Επειδή δεν μπορούμε να αποφασίσουμε έναν μεταξύ μας αν πρέπει να εφαρμοστεί το ΓΕΣΥΝ. Ο κ. Παμπορίδης λέει ότι δεν έχει την στήριξη και τη βοήθεια των υπόλοιπων κομμάτων για να προχωρήσει όμως. Ο κ. Παμπορίδης έχει τη στήριξη της κυβέρνησης του. Γιατί άλλα λέει ο κ. Παμπορίδης, άλλα λέει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, άλλα λέει ο υπουργός Οικονομικών. Εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμα τη θέση της κυβέρνησης του Δημοκρατικού Συνέδριου. Από τη μία, ο υπουργός Υγείας μας λέει εμείς να πάμε να ψηφίσουμε κανονισμούς που δεν τους έχουμε ακόμη. Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν οι κανονισμοί για τα εργασιακά, που είναι σημαντικοί. Και από την άλλη, ο υπουργός Οικονομικών μας λέει ότι πρέπει να κάνει έρευνες για να δει αν είναι βιώσιμο το ΓΕΣΥ. Ποιον πρέπει να πιστέψουμε? Καλά, εμείς γιατί πρέπει να λύσουμε τα προβλήματα αυτής της κυβέρνησης, όταν η ίδια δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα με τον εαυτό της? Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο είναι που λέμε, μπροστά σε αυτήν την ανικανότητα, μπροστά σε αυτήν την έλλειψη αποφασιστικότητας και πολιτικής βούλησης για να προωθηθεί μία από τις πιο σημαντικές μεταρρυθμίσεις της χώρας μας, εμείς έχουμε εισηγηθεί ενδιάμεσα μέτρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν επιμένουμε στο βασικό στόχο προώθησης του ΓΕΣΥ, απλά θεωρούμε ότι με αυτούς που έχουμε, το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε με τα σημερινά δεδομένα είναι να προσφέρουμε ενδιάμεσες λύσεις για άμεσα προβλήματα που ταλαιπωρούν σήμερα τον κόσμο. Εμείς, επαναλαμβάνω και το λέω και δημόσια, άμεσα είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε οποιαδήποτε πρόταση αναβάθμισης, αναδιάρθρωσης, αυτονόμησης των νοσοκομείων, ανεξαρτήτως του τι θα γίνει με το ΓΕΣΥ. Είμαστε έτοιμοι να ψηφίσουμε και επιπρόσθετους προϋπολογισμούς και επιπρόσθετα νομοσχέδια για να αναδιαρθρωθούν τα νοσοκομεία, για να αναβαθμιστούν. Είμαστε στη διάθεση της κυβέρνησης. Το λέμε χωρίς όρους, χωρίς προϋποθέσεις.